διάλογο, σίγουρα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί και σίγουρα κερδισμένοι είναι οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, του οποίου υπηρετούμε με ευλάβεια και σεβασμό. Όχι μόνο εγώ, αλλά συνολικά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε το έχουμε δηλώσει. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια μεριά της όχθης και πασχίζουμε για το καλύτερο. Για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ξέρουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τοπικά και εθνικά, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο και δουλεύουμε συντονισμένα, όλοι μαζί. Σήμερα πραγματοποιούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη με τους εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων όλης της Κρήτης. Και συνεχίζουμε το διάλογο αύριο στην Κομωτινή, χθες στα μπλόκα Λιβαδιάς Θήβας, και βεβαίως ακολουθήσει και η συνάντηση με την αντιπροσωπεία του συντονιστικού των μπλόκων με τον Πρωθυπουργό την Τρίτο μεσημέρι. Όμως επαναλαμβάνω και θα το πω για πολλωστή φορά. Περισσότερα γίνονται με το διάλογο και με την κοινή προσπάθεια. Και εδώ δεν έχουμε χωρίσουμε κάτι. Οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες και βελτιωστικά πρέπει να γίνουν και σοβαρές παρεμβάσεις έτσι ώστε η ζωή, η καθημερινότητα αλλά και το κόστος παραγωγής των αγροτών πρέπει να μειωθεί. Γι' αυτό το λόγο και κινούμαστε συντονισμένα. Και όσο η οικονομία εξελίσσεται και εξελίσσεται καλά, άλλο τόσο είμαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα βήματα, για τα επόμενα γενναία βήματα της κυβέρνησης υπέρ των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοπαραγωγών της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, το μήνυμα που φεύγει από την Κρήτη, ποιο είναι σήμερα, κύριε Υπουργέ? Το μήνυμα που φεύγει και από την Κρήτη είναι ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή, αλήθεια είναι. Ωστόσο, όμως, τα μεγάλα προβλήματα απασχολούν συνολικά τους αγρότες όλης της Ευρώπης. Όμως, την ίδια στιγμή δεν ξεχνάμε και τις ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή. Γι' αυτό δουλεύουμε και στα δύο επίπεδα. Σε τι επίπεδο μπορούν να περιμένουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, αλείς και λοιποί του πρωτογενούς τομέα παρεμβάσεις άμεσα, κύριε Υπουργέ? Τα έχουμε ανακοινώσει ήδη πριν μερικές ημέρες στην Αγρότικα, σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμής, των πληρωμών πρέπει να γίνουν, τον προγραμματισμό που έχει γίνει και που ανακοινώθηκε, θα τα επαναλάβουμε και σήμερα, σε ό,τι αφορά τον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ, σε ό,τι αναφορά μια σειρά από βελτιώσεις που είτε ως μονάδα, χώρα, μέλος κράτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πετύχει σε επίπεδο ΚΑΠ, είτε τι πασχίζουμε και τι έχουμε πετύχει μέχρι την ώρα σε επίπεδο συνεργασίας των 9 φορών της Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης. Όμως αυτή η προσπάθεια, επαναλαμβάνω, δεν σταματά, συνεχίζεται. Και κάθε συζήτηση πάντα κάτι καλό έχει να προσθέσει. Η συνάντηση θα είναι σήμερα για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδο μας στον κτηνοτροφικό κλάδο. Το ζήτημα είναι το πρώτο κατά κύριο η τιμή του γαλάτου, που ξέρουμε τώρα και μέρες ότι από διάφορες γαλακτοκομικές εταιρείες κοιτάζουν να το πάρουν τζάμπα. Από εκεί και πέρα είναι και άλλα πάρα πολλά προβλήματα, όπως οι επιδοτήσεις, οι ενιαίες ενισχύσεις, γενικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση ο κτηνοτροφικός κόσμος. Θα τα συζητήσουμε με τον Υπουργό, θα δούμε τις απαντήσεις του Υπουργού. Εύχομαι να είναι επικοδομητική όλη η συζήτηση και να είναι καρποφόρα και για εμάς εδώ στην Κρήτη. Ήρθα εδώ και αισθάνομαι ντροπή μεγάλη για μένα σαν συνδικαλιστής, γιατί τα προβλήματα τα ξέρουν όλοι. Έρχομαστε εδώ και τι κάνουμε? Τίποτα. Όλοι οι αγρότες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, όλοι αγωνίζονται γιατί έχουν προβλήματα, όπως τα έχουμε και εμείς τα ίδια εδώ. Πέντε χρόνια ασχολούμαστε, τέσσερα, τα προβλήματα τα ξέρετε πολύ καλά. Πολύ καλά τα ξέρουν και όλοι που είναι εδώ. Μας αξίζουν συγχαρητήρια όλων των συνδικαλιστών που είμαστε εδώ. Όλη η Ελλάδα αγωνίζεται. Στα μπλόκα, πέρα από δε, εμείς τι κάνουμε? Τίποτα, περιμένουμε, υποσχέσεις μόνο. Αυτό γίνεται τώρα τα τελευταία χρόνια. Μόνο υποσχέσεις. Δεν σας άρεσε η αλήθεια, ε? Τι έχουν κάνει στην Κρήτη? Γιατί η Κρήτη δεν επαναστατεί? Τι έχουν προσφέρει στο νησί? Μας εκόψανε τα χρήματα. Το γάλα μας πληρώνεται 40 με 50 λεπτά κάτω από όλη την άλλη Ελλάδα. Οι τροφές σε δυσθεώρατα ύψη, διότι εμείς έχουμε και το μεταφορικό, το οποίο μεταφορικό και αυτή τη στιγμή θα πεντάξουν την Κρήτη. Δεν είναι η Κρήτη νησί?
Οι προθέσεις μας είναι να κάνουμε ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό για τα τρόφιμα της χώρας μας, η χώρα μας να έχει αυτάρκεια στα τρόφιμα, και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που προβληματίζει όλους τους αγρότες της χώρας είναι η κλιματική αλλαγή. Το μεγάλο πρόβλημα του Ιαννού, η ακαρπία των ελιών, η ακαρπία των ελιών στη Χαλκιδική, η ακαρπία των ελιών στην Κρήτη, όλα αυτά είναι γύρω από την κλιματική αλλαγή. Επομένως, χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Όσο αφορά τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν, όπως ήταν το φορολογικό και το ασφαλιστικό, έχουν λυθεί στο έπακρο. Γι' αυτό υποδηλώνεται και σήμερα ότι δεν υπάρχουν κοινά μέτωπα στον πρωτογενή τομέα σε όλη τη χώρα. Γιατί τα βασικά αιτήματα διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή. Είναι άλλα τα πρώτα αιτήματα των μπλόκων της Θεσσαλίας που έχουν βασικό το πετρέλαιο και τις αποζημιώσεις του Ιαννού, και άλλα τα αιτήματα από τη Χαλκιδική που είναι αιτήματα που αφορούν την ακαρπία και άλλα προβλήματα όπως είναι το γάλα και ο πυρηνόσπορος. Επομένως δεν έχουμε κοινά αιτήματα σαν παραγωγή όλης της χώρας, γιατί τα σημαντικά προβλήματα έχουν λυθεί, όπως ήταν το φορολογικό και το ασφαλιστικό, με προγενέστερους αγώνες που δώσαν οι αγρότες μας. Σκοπός της επίσκεψής μας σήμερα εδώ είναι να μεταφέρουμε στον κύριο Υπουργό τη δυσαρέσκεια του μελισσοκομικού κόσμου της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή απαιτούμε και διεκδικούμε λύσεις άμεσα στα προβλήματα τουλάχιστον της καθημερινότητάς μας όσον αφορά τις απαγορεύσεις στα δάση, στο καπνιστήρι και το κοστολόγιο, το οποίο έχει καταντήσει ένα τεράστιο αγκάθι στην πλάτη του κάθε μελισσοκόμου και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας και στην επιβίωση του κλάδου. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με κανέναν από τους ανθρώπους που είναι πάνω από εμάς, όπως τον κύριο Υπουργό και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Απλά είμαστε αγανακτισμένοι, είμαστε εδώ σαν φορείς να μεταφέρουμε την αγανάκτηση των μελισσοκόμων της Κρήτης. Την εκφράσαμε με μια πρόσφατη κινητοποίησή μας και ο κόσμος ήρθαμε να πούμε στον Υπουργό ότι είναι σε αναβρασμό. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό εάν δεν δούμε άμεσα αποτελέσματα. Το ένα θέμα είναι, όπως γνωρίζετε, η τιμή του γάλακτος. Το άλλο θέμα είναι ότι με τις κομμένες επιδοτήσεις να αναπληρωθεί με τα οικοσχήματα το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, γιατί δεν γίνεται ο κτηνοτρόφος να παράγει γάλα με ένα 15, με ένα 7 και να του στοιχίζει ένα 30, όπως είχαμε αναλύσει στην περιφέρεια την προηγούμενη εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, το ραντεβού λοιπόν είναι σήμερα. Θα θέσουμε όλα τα θέματά μας με τις συνδεδεμένες του γάλακτος, με όλα τα προβλήματα της κτηνοτροφίας, να δούμε τι θα μπορέσουμε λοιπόν να καταφέρουμε με τον Υπουργό και να προχωρήσουμε σιγά σιγά, γιατί η κτηνοτροφία πρέπει να μείνει.